Ακόμα δεν πρόλαβε η κυβέρνηση να ετοιμάσει τα έγγραφα και να προκηρύξει προσφορέ και ξένοι επενδυτέ έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στην κρατική, ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο Τρόδο και οποία προορίζεται για αποκρατικοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίε, κυρίω Ρώσοι και Ιρανοί επιχειρηματίε είχαν σχετικέ επαφέ με ανώτερου κυβερνητικού αξιωματούχου ενώ επισκέφθηκαν το Τρόδο προβαίνοντα τι πρώτε επιτόπιε μελέτε. Όπω έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, η αποκρατικοποίηση θα αφορά τι περιοχέ τη πλατεία Τρόδου και τη κυβερνητική. Κατοικίε, την περιοχή Πλατανιών, το Μεταλλείο Αμιάντου και την περιοχή Σταυρουτιψόχα. Στόχο του κυβερνητικού σχεδιασμού στι περιοχέ αυτέ είναι ο εμπλουτισμό και αναβάθμιση του χειμερινού και θερινού τουριστικού προϊόντο με την δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων, την διαχείριση κυβερνητικών κατοικιών για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό, αλλά και η δημιουργία θεματικού πάρκου στο Μεταλλείο Αμιάντου. Πάντω, σύμφωνα με πληροφορίε, οι επίδοξοι επενδυτέ, τουλάχιστον όσον αφορά τι κυβερνητικέ κατοικίε, θα πρέπει να κάνουν υπομονή καθώ η όλη διαδικασία για την αποκρατικοποίηση είναι χρονοβόρα, αφού για αρκετά από τα υποστατικά θα πρέπει να δοθεί μάχη. Την ευθύνη τη ιδιωτικοποίηση έχει ο έφορο Αποκρατικοποίησεων, ο οποίο πρώτα θα προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών για την πρόσληψη συμβούλων, οι οποίοι θα προωθήσουν τη διαδικασία αποκρατικοποίησεων, δηλαδή την ευθύνη για του τρόπου αξιοποίηση των περιοχών, προσέλκυση των επενδυτών και αξιολόγηση των προσφορών του. Παρά την πρόθεση τη κυβέρνηση, η έναρξη τη διαδικασία αποκρατικοποίησεων να αρχίσει το 2017, τελικά όλα δείχνουν ω ρεαλιστικό στόχο το 2018.